Τι να πω. Τρίτη ήττα της Καλαμάτας. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Το βλέπω προς τον Νότο και δεν μπορώ να το πιστέψω. Τρίτη ήττα της Καλαμάτας. Δεν φτάνει ήττα στη Ρόδο από το Διαγόρα. Δεν φτάνει το ήττα στην παραλία από τον Ολυμπιακό Βόλου. Χάνουμε τώρα και στην Τρίγλια, στη Χαλκιδική, από την τελευταία της βαθμολογίας. Αρχίσανε πάλι ήττες στα χωριά. Αρχίσανε πάλι τα ίδια. Φίλε μου Βασίλη Βούζα, διευκόλυνε τη διοίκηση και παρετήσου. Ξέρω ότι είσαι λεβέντης, ξέρω ότι είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος. Ξέρω ότι σε αγαπάει, σε συμπαθεί ο Τιτάνας, ο Γιώργος ο Πρασάς από το Σικάγο. Και καλά κάνει, πάντα αγαπάει και συμπαθεί τους προπονητές της Καλαμάτας. Μετά όμως και από αυτό, φίλε μου Βασίλη Βούζα, παρετήσου. Τώρα, τώρα το βίντεο αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, να σε προλάβω στην αίθουσα τύπου που θα πας, να παραιτηθείς μόνος σου. Εγώ δεν λέω να κατεβείς από το πούλμαν της Καλαμάτας, δεν λέω να έρθεις με τα πόδια στην Καλαμάτα ή στην Αθήνα ή στον Πειραιά, που μένεις, τρίτη ήττα της Καλαμάτας, δεν παίζει μπάλα η ομάδα από την αρχή της χρονιάς, αν εξαιρέσει τον αγώνα με το Εγάλαιο, τη Λάρισα, το μαγικό αυτό παιχνίδι το 3-0 και την νίκη στην Τρίπολη επί του Καραϊσκάκη τότε, στο κύπελλο δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και με Ιάλισσο με το Ζόρι και με Ιωνικό με το Ζόρι στην παραλία. Χάσαμε στη Ρόδο από το Διαγόρα, χάσαμε από το Βόλο. Χάνει σήμερα η ομάδα στο χωριό και από τα χωριά. Να χάνει πάλι Καλαμάτα από τα χωριά. Σε παρακαλώ, σε φίλε Βούζα, παρετήσου μόνο σου. Νομίζω ότι ο κύκλος σου έκλεισε στη Μαύρη Διέλα. Σε παρακαλώ, άνθρωπέ μου, μη ζήσουμε πάλι τα περσινά, τα προπέρσινα. Είπαμε μια φορά, δόξα σε ο Θεός, πάλι βοήθα Παναγιά. Στην τριγλία, την αυτή. Στο χωριουδάκι της Χαλκιδικής θα χάσει Καλαμάτα. Την Κυριακή πάει στην Καβάλα. Πάει στην Καβάλα με τον ΑΟΚ και θα κάνει την Καβάλα που είναι μεγάλη ομάδα. Σε παρακαλώ πολύ, φέρε όποιον θέλεις. Φίλε Πρασά, φέρε τον Νίκο τον Αναστόπουλο που είστε και Ολυμπιακοί όλοι. Φέρε τον Τραϊανό, τον Δέλα. Φέρε όποιον θέλει, τραπέδι μου. Φέρε τον Πλάδι, φέρε το όποιον θέλεις εσύ. Δεν έχω θέμα. Σε παρακαλώ πολύ, πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Φίλε Βασίλη Βούζα, διευκόλυνε τον Παπαδημητρίου, διευκόλυνε τον Πρασά. Είναι ήττα ντροπής. Σήμερα κλαίνε όλοι. Κλαίγαμε την προηγούμενη Κυριακή. Δεν θα κλαίμε και τώρα. Σε παρακαλώ πολύ, θα τρελαθώ. Δεν αντέχω άλλο. Φίλε Βασίλη Βούζα. Φίλε Βασίλη Βούζα, παρετήσου. Παρετήσου, σε παρακαλώ πολύ. Σε εκλυπαρώ. Φύγε μόνος σου. Δεν χρειάζεται να σε κατεβάσει κανείς από το πούλμαν. Δεν μπορεί η Καλαμάτα, η τεράστια μαύρη θύελλα, να χάνει από τα χωριά. Σε παρακαλώ πολύ, φίλε Βασίλη Βούζα, παρετήσου μόνος σου. Ανέβα στο πούλμαν να σε κατεβάσει στην Καλαμάτα, στην Αθήνα όπου θέλεις, να μην πληρώσεις τίποτα. Σε παρακαλώ, φίλε Βασίλη Βούζα, παρετήσου, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ, δεν αντέχω άλλο, ο λαός πονάει. Είστε 700.000 μεσίνοι στη γη. Κλαίνε, κλαίνε όλοι, κλαίει όλοι, ναι, οι Καλαμάτιανοι, κλαίνε οι μεσίνοι. Κλαίει όλη η Ελλάδα για την σημερινή ξεφτύλα της Καλαμάτας. Φίλε Βασίλη Βούζα, παρετήσου, αλλιώς θα δεις και εσύ ένα σωτήρι Γιωργούτζο που δεν έχεις ξαναδεί ποτέ. Αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νέα μέρα ντροπής, έτσι όπως πάει η Καλαμάτα. Όχι, δεν θα ανέβει, φίλε Χρήστο Παπαδημητρίου, αλλά θα υποβιβαστεί. Σε παρακαλώ, κάντε μια αλλαγή. Και οι παίχτες φταίνε, και οι Ιτς φταίνε, και οι Ράκιτς φταίνε, όλοι οι Σμάνοβιτς, ο Μπασάνοβιτς φταίνε. Αλλά πάνω απ' όλα ξεκινάμε από τον προπονητή. Δεν μπορούμε να διώξουμε 30 παίχτες. Πρέπει στην παρούσα φάση να φύγει ο προπονητής. Δεν αντέχω άλλο. Φίλε Βασίλη Βούζα, σε παρακαλώ πολύ, παρετήσου, γιατί εγώ θα πεθάνω. Είπα να μην πέσω στο ποτάμι, στο λιμάνι. Έτσι πως πάμε τελικά, αντί για γάμο, θα έχω κηδεία φέτος, θα έχω μνημόσυνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, και εσείς οι υπόλοιποι, όλοι ψυχραιμία.